Καλωσορίσατε στο παραμυθόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Ευγενικός και μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών της Νορβηγίας. Μουσική Μάρα Κέσαρη. Έρευνα επιμέλεια κειμένου Μαρία Βλαχάκη. Υποστηρικτής μας αυτό το ταξίδι είναι η Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα χωριό της Νορβηγίας, ζούσε μια φτωχή γυναίκα με το γιο της. Όταν το αγόρι μεγάλωσε και έγινε παλικάρι, έφυγε για να πάει να βρει την τύχη του. Στο δρόμο που πήγαινε, συνάντησε έναν παράξενο άντρα. «Για πού το έβαλες, παλικάρι μου?» ρώτησε ο άντρας. «Πάω να βρω την τύχη μου και να φτιάξω τη ζωή μου. Πρέπει να βγάλω το ψωμί μου μοναχός μου. Ο κόσμος είναι μεγάλος. Κάπου θα υπάρχει μια γωνιά και για μένα», απάντησε το παλικάρι. «Θέλεις να έρθεις στη δούλεψή μου?» ρώτησε ο άντρας. «Ναι, αμέ, γιατί να μη θέλω? Τι δουλειές να σου κάνω? Μπορώ να φροντίζω το σπίτι, το περιβόλι, το στάβλο, τα χωράφια, ό,τι θέλεις». «Τίποτα από όλα αυτά. Μονάχα συντροφιά θέλω να μου κάνεις. Για τις δουλειές μη σκοτίζεσαι καθόλου». «Και τι δούλεψη είναι αυτή αν δεν κάνω τίποτε?» αναρωτήθηκε το παλικάρι. «Όταν είμαι στο σπίτι θα μου κάνεις παρέα και ίσως λίγο να με βοηθάς καμιά φορά. Συχνά όμως εγώ θα λείπω και τότε εσύ θα είσαι ο αφέντης του σπιτιού και θα το φροντίζεις μοναχός σου», απάντησε ο άντρας. Έτσι και έγινε. Το σπίτι του παράξενου άντρα ήταν πάντα συγγυρισμένο. Η τσουκάλα ήταν γεμάτη πάντα φαγητό και το παλικάρι δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτε, παρά μόνο μικροδουλειές και συμμαζέματα. Μια μέρα ο άντρας είπε στο παλικάρι: «Θα πρέπει να λείψω για μια εβδομάδα. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στο σπίτι. Αλλά πρόσεξε, να μην μπεις σε αυτές τις 4 κάμαρες. Αν δεν μ' ακούσεις και κάνεις του κεφαλιού σου, θα επιστρέψω και αλίμονό σου». Το παλικάρι έδωσε την υπόσχεσή του και ο άντρας έφυγε. Όσο οι μέρες περνούσαν όμως, η περιέργειά του μεγάλωνε. Φούντωνε και θέργευε. Άνοιξε το λοιπόν την πρώτη πόρτα και μπήκε στην κάμαρα. Αυτό που είδε ήταν απλά ένα ράφι και πάνω του μια ξύλινη βέργα. Έβαλε τα γέλια το παλικάρι. «Σιγά το φοβερό μυστικό», είπε κοροϊδευτικά και ξανάκλεισε την πόρτα. Όταν γύρισε ο αφέντης, πώς το κατάλαβε ο άτιμος ότι το παλικάρι τον είχε παρακούσει? Θύμωσε και φώναζε σαν θεριό και τον άρχισε στο κυνήγι. Τρόμαξε το παλικάρι και έτρεχε για να σωθεί. Έπειτα άρχισε τα παρακάλια και τελικά ο αφέντης το συγχώρεσε. Λίγες ημέρες αργότερα ο αφέντης έπρεπε να ξαναφύγει για 2 εβδομάδες. Το παλικάρι δεν μπορούσε να κρατήσει την περιέργειά του. Άνοιξε το λοιπόν την πόρτα και της 2ης κάμαρας. Είδε ένα ράφι που είχε πάνω του ένα κανάτι με νερό και μια πέτρα. «Σιγά το φοβερό μυστικό», είπε κοροϊδευτικά και ξανά κλείσε την πόρτα. Όταν γύρισε ο αφέντης, αμέσως κατάλαβε ότι το παλικάρι είχε παρακούσει την εντολή του. Τον κυνηγούσε χωρίς σταματημό, αλλά στο τέλος του τη χάρισε. Σύντομα ο αφέντης χρειάστηκε να λείψει για 3 εβδομάδες. Το παλικάρι μπήκε στην 3η κάμαρα και το μόνο που είδε ήταν μια καταπακτή στο πάτωμα. Την άνοιξε και είδε μια καζάνα γεμάτη με νερό που έβραζε και κόχλαζε. Φωτιά όμως δεν υπήρχε πουθενά. Έβαλε το δάχτυλό του μέσα στην καζάνα για να δει αν στα αλήθεια το νερό ήταν καυτό και τσουρουφλίστηκε ο καημένος. Τι να κάνει, έδεσε το δάχτυλό του με ένα μαντίλι και όταν γύρισε ο αφέντης στο σπίτι, έκανε τον ανήξερο. Ο αφέντης είδε το τυλιγμένο δάχτυλο και αμέσως κατάλαβε ότι το παλικάρι είχε μπει στην 3η κάμαρα. Οι φωνές του ακούστηκαν μέχρι τα πέρατα του βασιλείου, αλλά στο τέλος τα βρήκαν. Του έδωσε και ένα δοχείο με αλυφή και το δάχτυλό του έγινε όπως πριν. Σε λίγο καιρό ο αφέντης έφυγε για 4 εβδομάδες
και έδωσε την ίδια εντολή για την τελευταία απαγορευμένη κάμαρα που είχε απομείνει. Το παλικάρι μπήκε και στην τέταρτη κάμαρα, που δεν ήταν ακριβώς κάμαρα, αλλά στάβλος. Εκεί στεκόταν δεμένο ένα μαύρο άλογο και είχε το σανό πίσω του. Το παλικάρι πήρε το σανό και το έβαλε μπροστά στη μουσούδα του αλόγου. «Έχεις καλή καρδιά και μου έδωσες να φάω», είπε το άλογο με ανθρώπινη λαλιά. «Θα σου ανταποδώσω το καλό που μου έκανες. Τώρα όμως πρέπει να φύγουμε γρήγορα από εδώ, πριν έρθει το τρόλ και μας βρει». «Ποιο τρόλ?» ρώτησε το παλικάρι. «Ο αφέντης σου. Άκουσε τι πρέπει να κάνεις. Βγάλε τα ρούχα σου και πλύσου στην καζάνα της προηγούμενης κάμαρας. Θα γίνεις πιο δυνατός. Φόρα την πανοπλία που θα βρεις στο στάβλο και πάρε το σπαθί. Βάλε μου σαμάρι και χαλινάρια. Πάρε την ξύλινη βέργα, την πέτρα, το κανάτι και το νερό και το δοχείο με την αλυφή και φύγαμε», είπε το άλογο. Έτσι κι έκανε το παλικάρι. Μόλις ξεμάκρυναν, να τα φάνηκαν αμέτρητα τρόλς να τρέχουν σαν τα μουρλά για να τους πιάσουν. «Ρίξε τη βέργα πίσω σου», είπε το άλογο, και σαν την έριξε το παλικάρι, ένα πυκνό δάσος εμφανίστηκε και τα τρόλς χάθηκαν ανάμεσα στα δέντρα. Το άλογο κάλπαζε με δύναμη, όμως τα τρόλς πάληξε πίσω τους. «Ρίξε την πέτρα πίσω σου», είπε το άλογο, και σαν την έριξε το παλικάρι, ένα πελώριο βουνό υψώθηκε και εμπόδισε τα τρόλς. Το άλογο συνέχισε να καλπάζει, όμως δεν είχαν ξεφύγει εντελώς. Είδαν πάλι τα τρόλς να πλησιάζουν. «Ρίξε το κανάτι με το νερό πίσω σου», είπε το άλογο, και σαν το έριξε το παλικάρι, μια στάλα νερό έπεσε πάνω στο καπούλι του αλόγου. Η στάλα έγινε λίμνη βαθιά και οι ήρωες του παραμυθιού μας έπεσαν μέσα. Κολύμπησαν και πάλεψαν πολύ για να βγουν από τα νερά της λίμνης. Και εκείνη την ώρα τους πρόφτασαν και τα τρόλς, λαχανιασμένα από το τρεχαλιτό. Έλα όμως που ήταν διψασμένα και έπεσαν με τα μούτρα για να πιούν νερό και να ξεδιψάσουν και δεν νοιάστηκαν καθόλου για το παλικάρι και το άλογο. Ήπιαν τόσο πολύ νερό, σχεδόν όλη τη λίμνη, που φούσκωσαν μέχρι που έσκασαν. Το παλικάρι και το άλογο γλίτωσαν και συνέχισαν τον δρόμο τους. Έφτασαν σε μία φουντωτή φλαμουριά και κάθισαν για να ξαποστάσουν. «Θα πρέπει να πούμε αντίο τώρα», είπε το άλογο. «Είσαι πολύ κοντά στην τύχη σου. Κρέμασε στα κλαδιά της φλαμουριάς τα χαλινάρια μου και την πανοπλία σου. Ακούμπησε χάμος τις ρίζες στο σαμάρι μου, το σπαθί σου και όλα όσα κουβαλάς. Έπειτα, κόψε κλαράκια από έλατα και φτιάξε ένα καπέλο. Φόρεσέ το και πήγαινε στο κάστρο του βασιλιά να ζητήσεις δουλειά. Άκουσέ με και θα δεις. Εγώ εδώ γύρω θα είμαι. Όποτε με χρειαστείς, έλα τράβα τα χαλινάρια και εγώ θα εμφανιστώ». Το παλικάρι έκανε ό,τι του είπε το άλογο. Έφτιαξε ένα καπέλο από έλατο και το έβαλε στο κεφάλι του. Ήτανε τόσο αστείο στην όψη που αν το βλέπατε θα λέγατε ότι έχει παλαβώσει. Αποχαιρέτησε το άλογο και κίνησε για το βασιλικό κάστρο. Τον κοιτούσαν όλοι καλά-καλά. Ζήτησε δουλειά στην κουζίνα, να κουβαλά νερό και ξύλα για τη φωτιά. «Τι το θέλεις, παλικάρι, με αυτό το δέντρο στο κεφάλι σου?» ρώτησε ο μάγειρας. «Σε βλέπω και σιάζομαι. Βγάλ' το, σε παρακαλώ, μην πέσει και κάνα κλαδί μέσα στην τζουκάλα». «Το καπέλο δεν το βγάζω με τίποτα», αποκρίθηκε το παλικάρι. «Τότε να φύγεις από εδώ μέσα. Δεν σε θέλω στην κουζίνα μου. Να πας στο στάβλο να δουλέψεις», είπε ο μάγειρας με αγανάκτηση. Το παλικάρι πήγε στο στάβλο, μα σαν τον είδαν τα ζώα τρόμαξαν και άρχισαν να σκούζουν. Οι σταυλίτες δεν ήθελαν ούτε να τον βλέπουν. «Τι είναι τούτο που ήρθε? Άνθρωπος είσαι εσύ ή δέντρο? Μας τρομάζεις τα ζώα», έλεγαν. «Να πας στους βασιλικούς κήπους να σκαλίζεις και να ποτίζεις. Με αυτό το δέντρο στο κεφάλι σου μια χαρά θα ταιριάξει εκεί», είπαν στο παλικάρι. Στους κήπους πραγματικά υπήρχε πολλή δουλειά για το παλικάρι και έτσι έμεινε εκεί. Όμως κανένας κυπουρός δεν ήθελε να δουλέψει δίπλα του και να τον κάνει παρέα, μα ούτε και να κοιμάται κοντά του. «Θα μας βγάλει κανένα μάτι με τα κλαδιά που κουβαλά επάνω του», έλεγαν. Μια μέρα το παλικάρι κρύφτηκε σε μια άκρη του κήπου και έβγαλε το καπέλο για να λούσει τα μαλλιά του.
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή η πριγκίπισσα αγνάντευε στο παραθύρι της. Τι ήταν να τον δει, τη σκόπηκε η ανάσα. Τον χάζευε σαν μαγεμένη και δεν έπαιρνε τα μάτια της από πάνω του. Ήταν το ομορφότερο και το πιο γεροδεμένο παλικάρι που είχε δει ποτέ στη ζωή της. Η πριγκίπισσα παρακολουθούσε κάθε κίνηση που έκανε το παλικάρι και λίγο αργότερα ρώτησε τον αρχικυπουρό. «Ποιος είναι τούτος ο κυπουρός? Καινούριος είναι? Γιατί όλοι τον κάνουν πέρα και κοιμάται έξω από την καλύβα?» «Πριγκίπισσά μου, καλό παιδί είναι και εργατικό, μα δεν στέκει πολύ στα μυαλά του. Έχει αυτό το κουσούρι να φορά ένα έλατο για καπέλο και όλοι τον αποφεύγουν», απάντησε ο αρχικυπουρός. «Κρίμα ο δύστυχος. Να τον στείλεις να κοιμάται στην κάμαρά μου. Σήμερα κιόλας τον περιμένω». Τάχασε ο αρχικυπουρός με τη διαταγή της πριγκίπισσας. Τάχασε και το παλικάρι σαν έμαθε τα μαντάτα. «Τι είπε να κάνω?» «Αποκλείεται, όχι, αποκλείεται. Δεν είναι σωστό δηλαδή. Ποτέ δεν θα τολμούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Να πατήσω το πόδι μου έστω και έξω από την κάμαρα της πριγκίπισσας θα ήταν ασέβεια. Άσε που όλοι θα με κακολογήσουν ότι καλοπιάνω την κόρη του βασιλιά για να μην δουλεύω. Όχι. Αλλά αφού είναι διαταγή θα πρέπει να υπακούσω», είπε το παλικάρι. Και μια και δυο έφτασε η ώρα που η πριγκίπισσα και το παλικάρι αντάμωσαν. Οι καρδιές τους χτυπούσαν σαν τρελές. Είχαν ερωτευτεί με την πρώτη ματιά. Ο καιρός περνούσε και όλος ο κόσμος μέσα στο κάστρο σιγοψιθύριζε ότι ο καινούριος κυπουρός με το έλατο στο κεφάλι κοιμάται τις νύχτες στην κάμαρα της πριγκίπισσας. Τα κουτσομπολιά δεν είχαν τελειωμό, μέχρι που μια μέρα το μυστικό έφτασε και στα αυτιά του βασιλιά. Ποιος τον είδε και δεν τον φοβήθηκε. Θύμωσε τόσο πολύ, έγινε έξαλλος και έκλεισε το παλικάρι στο πιο βαθύ μπουντρούμι του κάστρου. Την κόρη του την κλείδωσε στην κάμαρά της και την άφησε να κλαίει και να οδύρεται για τον αγαπημένο της. Ο καιρός περνούσε και μια μέρα κηρύχτηκε πόλεμος με το γειτονικό βασίλειο. Όταν το έμαθε το παλικάρι, παρακάλεσε τους φρουρούς και ζήτησε από το βασιλιά να του δώσει την άδεια για να πολεμήσει και εκείνος. Έβαλαν τα γέλια οι φρουροί. Ο βασιλιάς δέχτηκε, αλλά πιο πολύ για να τον ξεφορτωθεί. «Σιγά, μην τα καταφέρει ένας κυπουρός με ένα έλατο στο κεφάλι», σκέφτηκε. Το παλικάρι ελευθερώθηκε και έτρεξε στη φλαμουριά χωρίς να χάσει λεπτό. Φόρεσε την πανοπλία του, πήρε το σπαθί του και τράβηξε τα χαλινάρια. Με μιας, το άλογο εμφανίστηκε μπροστά του. «Πάμε να πολεμήσουμε, άλογο. Βάλε τα δυνατά σου», είπε το παλικάρι και κίνησαν μαζί για το πεδίο της μάχης. Το παλικάρι όρμηξε σαν θεριό και αγωνίστηκε ηρωικά. Το ίδιο και το άλογό του. Πολέμησε γενναία και σκότωσε μέχρι και τον βασιλιά των εχθρών. Κανένας δεν κατάλαβε ποιος ήταν. Όταν η μάχη τελείωσε, ο βασιλιάς τον κάλεσε να παρουσιαστεί ενώπιον όλων των στρατιωτών. «Ποιος είσαι? Πολέμησες με Ανδρία Περίσσια. Βγάλε το κράνο σου να σε δούμε», διέταξε ο βασιλιάς. Το παλικάρι έβγαλε το κράνος του και αποκαλύφθηκε το πρόσωπό του. Ο βασιλιάς κοιτούσε άφωνος. «Ο κυπουρός! Μα πώς είναι δυνατόν?» είπε ο βασιλιάς ξαφνιασμένος. «Να την πάρεις την κόρη μου για γυναίκα σου, παλικάρι μου. Το αξίζεις». Το παλικάρι χάρηκε τόσο πολύ που ανυπομονούσε να συναντήσει την αγαπημένη του και να την αγκαλιάσει. Έπειτα το παλικάρι άλυψε τις πληγές του με την αλυφή που είχε στο δοχείο και έδωσε το δοχείο σε όλους τους πολεμιστές για να φροντίσουν τα τραύματά τους. Ο στρατός γύρισε στο κάστρο με νίκες και τιμές. Η πριγκίπισσα, σαν τα έμαθε όλα αυτά, πετούσε από χαρά και ευτυχία. Όπως καταλαβαίνετε, σύντομα έγιναν γάμοι και χαρές και ξεφάντωσες πολλές. Και ενώ όλα φαίνονταν ήρεμα και ωραία,
Ακόμη μια έκπληξη περίμενε το παλικάρι. Το άλογο το πλησίασε και του είπε: «Βρήκες την τύχη σου. Έκανα για εσένα ό,τι μπορούσα. Αν θέλεις να μου κάνεις ένα τελευταίο καλό, πιάσε το σπαθί σου και πάρε μου το κεφάλι». «Τι λες, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Χάρη σε σένα βρήκα την τύχη μου», είπε το παλικάρι. «Πες μου τι θέλεις και θα το έχεις, ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Ένα στάβλο μονάχα για σένα, σέλα και χαλινάρια από χρυσάφι, αρκεί να μείνεις κοντά μου μέχρι τα βαθιά σου γεράματα. Ό,τι κι αν μου πεις θα το κάνω, αλλά μη μου ζητάς κάτι που δεν μπορεί να κάνει το χέρι μου. Ό,τι μου ζητήσεις θα το έχεις, αλλά μη μου ζητάς να σου κάνω κακό. Μη φοβάσαι, δεν μου κάνεις κακό. Άκουσέ με, χάρη μεγάλη στο ζητώ», επέμενε το άλογο. Το παλικάρι έσφιξε τα δόντια του, πέτρωσε την καρδιά του και έδωσε μία με το σπαθί του. Και τότε το άλογο μεταμορφώθηκε σε ένα λαμπρό βασιλιά με ένα χρυσό στέμα. «Τι συμβαίνει, πού πήγε το άλογο, ποιος είσαι εσύ?», ρώτησε το παλικάρι ανάστατο. «Είμαι ο αληθινός βασιλιάς του γειτονικού βασιλείου. Ο βασιλιάς που σκότωσες εχθές με είχε εχμαλωτήσει και με πούλησε στον αφέντη σου το τρόλ. Το τρόλ με μεταμόρφωσε σε άλογο και με κρατούσε κρυμμένο εκεί που με βρήκες. Χάρη σε σένα ήρθε η ώρα να γυρίσω στο θρόνο μου», απάντησε ο βασιλιάς. Αυτά έγιναν κάποτε στην Νορβηγία και τα δύο βασίλεια απόλαυσαν ειρήνη για χρόνια πολλά. Και λένε ιστορίες των παλιών ότι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.